Έχω πει και έχω δείξει έμπρακτα από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή μου, την κάθετη αντίθεσή μου στη δημιουργία έστω και των προσωρινών αυτών κέντρων κράτησης, όπως και αν ονομαστούν αυτά. Και θα συνεχίσω έστω και μόνο μου, κύριε Λοΐζο. Και δεν έχει να κάνει με καμία ξενοφοβία, δεν έχει να κάνει με κανένα είδος ρατσισμό. Γνωριζόμαστε πολύ Φοβάστε καλά μεταξύ μας. Και ξέρετε, δηλαδή, ακούστε, θα λειτουργήσει σαν κερκόπορτα καταρχήν. Σαν προσκλητήριο. Και το έχει δείξει η πρακτική και το έχουν δείξει και τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν στη Σάμο, στη Μυτιλίνη και στα υπόλοιπα νησιά και στις υπόλοιπες περιοχές όπου πραγματικά έχει εφαρμοστεί και έχουν με την ανοχή και με τη θέληση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας έχουν δεχθεί αυτούς τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας είτε, είτε μαζί με τους οικονομικούς πρόσφυγες της Συρίας είτε έρχονται μόνοι τους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να περάσουν σε άλλες χώρες ή να παραμένουν στην Ελλάδα. Θεωρώ πως θα πρέπει, εφόσον έχει δημιουργηθεί αυτός ο φράχτης στον Εύρο και έχει αποδειχθεί ότι έχουν μειωθεί κάθετα η εισρωή από εκεί των μεταναστών και έχουν αυξηθεί από την τεράστια αυτογραμμή τη δική μας, που δεν μπορείς να βάλεις φράχτη ηλεκτρικό στα θαλάσσια σύνορα. Το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να θωρακίσεις όσο περισσότερο μπορείς το λιμενικό πρωτίστως και την αστυνομία σε δεύτερο ρόλο και παράλληλα, προκειμένου να βάλεις και το στρατό στη μέση. Και το πολεμικό ναυτικό. Ακούστε, αυτή είναι μια πρόταση η οποία έχει έρθει από τον κύριο Χατζημάρκο. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου η άποψη. Αυτό δεν ξέρω βέβαια για το πολεμικό ναυτικό, διότι έχουν και παλαιότερα έχει προταθεί. Κάποιοι λένε ότι επειδή είμαστε σε εθνικά ευαίσθητη περιοχή να μην γίνει. Εγώ θεωρώ πως αν βοηθήσει, ναι, να υπάρξει. Γιατί όχι. Όχι όμως παράλληλα να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα έστω και αυτές τις 2-3 ημέρες. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνουν μεταθέσεις σύνοριο φυλάκων, να γίνουν μεταθέσεις λιμενικών και αστυνομικών και κυρίως την περίοδο που φαίνεται ότι έχει έξαρση η εισρωή των παράνομων μεταναστών, προκειμένου την ίδια μέρα να γίνεται μεταγωγή στα κέντρα τα οργανωμένα τα οποία υπάρχουν ήδη στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι διαφορετικό, ξέρετε, να υπάρξει ένα πρόβλημα ασθένειας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα επίσης και θα το αναλύσω αμέσως τώρα. Να υπάρξει πρόβλημα ασθένειας ή κάποια εξέγερση σε κάποιο κέντρο αμέσως στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Όλες οι αστυνομικές δυνάμεις είναι εκεί γύρω, παίρνουν το αυτοκίνητο και άμεσα μπορούν να έρθουν. Εμείς που ζούμε στα νησιά είμαστε καλός ή κακός αποκλεισμένοι λόγω της θάλασσας. Δεν έχεις την ίδια τη δυνατότητα. Επομένως, εφόσον εδώ ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ας μην μείνει δική του η επίσκεψη μόνο και μόνο στα τυπικά. Ουσιαστικά και έμπρακτα να ενισχύσει το λιμενικό με περισσότερα σκάφη, τους λιμενικούς να κάνει πολλές αποσπάσεις, πολύ περισσότερες. Η Frontex επιτέλους θα πρέπει να μας εξηγήσει ποιος είναι ο ρόλος της. Υπάρχει σκάφος το οποίο βοηθά τα παιδιά του λιμενικού. Επιδοτεί σε χρήματα, επιδοτεί σε πετρέλαιο. Γιατί το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα και δική μας περιοχή είναι και το νοτιοανατολικότερο άκρο της ίδιας της Ευρώπης. Είναι τα σύνορα της ίδιας της Ευρώπης από τα οποία εισέρχονται προκειμένου οι παράνομοι μετανάστες. Σύνορα να Αφρικής, Ασίας, έτσι. Βεβαίως, η Frontex πού είναι. Και το πιο σημαντικό θα πρέπει, και έκανα ερώτηση χθες, δύο πράγματα να τα λύσει άμεσα ο κύριος Βαρβιτσιώτης, εφόσον φαίνεται ότι ήταν και εντολή του κυρίου Σαμαρά μετά από την επίσκεψη την οποία είχε χθες την Ολιγοήμερη. Για πείτε τα μια, για να τα θέσω. Ο εμβολιασμός για τη φυματίωση των παιδιών. Δεν έχουν, κύριε Λοΐζο, ούτε γάντι, ούτε αντισηπτικό μέσα στα σκάφη και μέσα στην. Το λιμενικό να εννοείς, έτσι. Βεβαίως, γιατί οι αστυνομικοί έχουν. Ο εμβολιασμός το θέσανε και προχθές η σύσκεψη. Δεν πρέπει τα παιδιά να θωρακιστούν. Από εμβολιασμό της φυματίωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτό το ομοθετικό ή το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εμβολιάζονται. Δηλαδή, ακόμα και να τους πούνε ότι πήγαινε να εμβολιαστείς μόνος σου. Ποιος θα βρει αυτή τη στιγμή 200 και 300 ευρώ, όταν οι μισθοί τους έχουν πάει 800 ευρώ. Είναι. Κινδυνεύουν οι ζωές τους και κινδυνεύουμε και όλοι εμείς, όταν η ίδια κυβέρνηση δεν μπορεί ιατροφαρμακευτικά να περιθάλψει τους ίδιους τους νησιώτες, τους ίδιους συμπατριώτες μας, να θωρακίσει υγειονομικά την περιοχή και τους αστυνομικούς που έρχονται σε άμεση επαφή, σωματικοί και αστυνομικούς και λιμενικούς, που είναι ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται. Υπάρχουν παραδείγματα σε περιοχές όπου τα κέντρα κρούσματα αυτά. Κρούσματα υπήρξαν. Δεν το ξέρω αν υπήρξαν πραγματικά κρούσματα ή όχι, όμως ξέρω ότι
με βάση μελέτες οι οποίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, πραγματικά η έξαρση αυτών των ασθενειών, θυματίωσης και πόσων άλλων που πλέον είναι κλειμένα, δεν θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά καλυπνό, και τους εαυτούς μας. Που μιλάει για τους κλειδίες. Να σας πω κάτι, υπάρχουν τα σκάφη του λιμενικού. Ξέρετε πόσα χρόνια λόγω της έλλειψης έχουν να μπουν για δεξαμενισμό.